Αυτή την περίοδο είμαστε σε ένα συνεχής αγώνα και εμείς οι αγρότες. Πριν ένα μικρό διάστημα είχαμε στήσει και μπλόκο και αντί η κυβέρνηση να δώσει λύσεις ή έστω αυτό που σκέφτηκε να δώσει αγροτικό πετρέλαιο, μας αντιμετώπισε μέσα από τα ΜΑΤ, μέσα από την απαξίωση, γιατί πραγματικά δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις και λύσεις με αυτή την πολιτική που εφαρμόζει και αυτή, σε αυτά τα ξημένα αιτήματα επιβίωσης που έχουμε. Αντίστοιχα αυτή την περίοδο και αυτή η κυβέρνηση φέρνει και ψηφίζει στη Βουλή σε λίγες μέρες ένα νέο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο. Όχι μόνο καταργεί τον νόμο Καρθούγκαλο, που και αυτοί ευαγγελίζονταν πως ήταν και ενάντια και ήθελαν να καταργήσει, ίσα ίσα το ενισχύει ακόμα περισσότερο, το κάνει ακόμα πιο εγκληματικό ως προς την κοινωνική ασφάλιση. Άλλωστε, όλοι γνωρίζουμε, ειδικά εμείς οι μικρομεσαίοι αγρότες, πως ακόμα και στα πλαίσια του παλιού ασφαλιστικού το 60% των αγροκτηνοτρόφων αδυνατούσε να πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές και του παλιού ΑΓΑ και του ΕΦΚΑ τώρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι αφού χρεοκόπησε και το παραμύθι ότι κάποιοι θα δουν αυξήσεις, τώρα λένε τα ίδια που έλεγε και ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι τουλάχιστον είναι το πρώτο νομοσχέδιο που δεν φέρνει περικοπές. Γιατί μια επιτυχημένη απεργία θα δώσει κουράγιο σε περισσότερες δυνάμεις να μπουν στον αγώνα το επόμενο διάστημα απέναντι στα νέα επεισόδια του ασφαλιστικού, αφού ήδη το Υπουργείο Εργασίας έχει ανακοινώσει ότι ξανά μέσα στο 2020 με επόμενο νομοσχέδιο θα προχωρήσουν η ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, το ζωγάρισμα των εισφορών των εργαζομένων στο χρηματιστήριο. Στέλνουμε μήνυμα στην κυβέρνηση ότι οι εργαζόμενοι είναι αποφασισμένοι να βάλουν εμπόδια, ότι οι αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις δεν θα είναι περίπατος. Γιατί η επίθεση στο ασφαλιστικό είναι κομμάτι της ενιαίας επίθεσης της αστικής τάξης στα εργατικά λαϊκά στρώματα. Σε συνδυασμό με τη μείωση του συντάξιμου μισθού, που πλέον υπολογίζεται ως ο μέσος όρος αποδοχών σε ολόκληρο το εργάσιμο βίο και όχι στα 5 καλύτερα χρόνια, οδηγούν σε συντάξεις πείνας. Οι όποιες αυξήσεις θα δοθούν αφορούν ελάχιστους συνταξιούχους. Και οι περισσότερες από αυτές είναι λογιστικές και όχι πραγματικές. Θα μειώσουν δηλαδή την προσωπική διαφορά. Ακόμα και αυτές οι μικρές αυξήσεις για εργαζόμενους με πάνω από 35 έτη θα δοθούν μετά το 2022. Είναι το ίδιο βιολί που κάνουν και στο κατώτατο μισθό. Θυμίζουμε με τον νόμο Βούτση Αξιόγλου επέβαλαν ο κατώτατος μισθός να ορίζεται από υπουργική απόφαση βάσει της αντοχής της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Η Νέα Δημοκρατία είχε δεσμευτεί ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού θα είναι διπλάσια της αύξησης του ΑΕΠ. Δηλαδή, αφού είχαμε αύξηση περίπου 2%, θα έπρεπε ο κατώτατος να αυξηθεί κατά 4%. Τι έγινε τελικά, δεν ξέρουμε.